Θανέιν, πέπρωτε άπαση, Πυθαγόρας. Εγώ δεν θα πεθάνω. Το είπατε στον κύριο Πυθαγόρα. Είσαι έτοιμη για την τελευταία σου συνέντευξη. Τελευταία συνέντευξη, πραγματικά. Δηλαδή, συνέντευξη τηλεοπτική που δίνω και σε αυτό με επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά η Σκορδά. Μην με ρωτήσεις γιατί. Είναι θέμα μυαλού. Κοντεύω 50 χρόνια στο κουρμπέτι. Σεβαστείτε το. Κάτι συμβαίνει για να είμαι τόσο πολλά χρόνια. Πάνω από 45 χρόνια είμαι στο κουρμπέτι. Από 6 ετών. Δεν μου μιλάει πια ο Γερμανός. Δεν έρχεται στα όνειρά μου. Πού είσαι, Φρέντι? Αισθανόμουν στον καναπέ και κοροϊδεύανε κιόλας ότι κουνιέται ο καναπές. Και όταν έφυγε λοιπόν στο συγκεκριμένο καναπέ, αισθανόμουν να έχει μια δόνηση. Θέλω να μου πεις την κορυφαία στιγμή της ζωής σου. Μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν γνώρισα τον Φρέντι Γερμανό. Με κυνήγησε πολύ. Αλήθεια? Ναι, ναι. Ναι, ο Φρεντάκος. Αυτά τα γράφεις, Μαρία, όλα στο βιβλίο γράφω. Σου. Όλα τα γράφω στο βιβλίο μου. Πάει καλά, θα γίνει και σύριαλ. Η ζωή με πολεμάει εμένα. Η αντίστασή μου ήταν το χιούμορ. Είτε σαχλό, είτε ανάλαφρο, όπως λένε μερικοί, θέλουν να με κατηγορήσουν. Τώρα σταμάτησα να κάνω. Γιατί Μαρία? Γιατί δεν το αντιλαμβάνονται. Ακριβώς. Για να κάνεις χιούμορ καταρχήν πρέπει να έχεις μυαλό. Πρέπει να είσαι έξυπνος άνθρωπος. Και θεωρώ τον εαυτό μου, το λέω με έπαρση, έξυπνο άνθρωπο. Θα ήθελα να ξαναγεννηθώ και να διορθώσω και τα απέραντα λάθη μου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Να διορθώσω το ότι δεν έκανα ένα παιδί, ένα γερμανάκι. Εκεί που έκανα, δεν σου είπα, εξωσωματική με το Φρέντι, μου πέθανε. Γιατί είπε ο Θεός, τώρα, όχι αγάπη μου, όποτε θέλεις εσύ. Θυσίαζα τα πάντα για τη δουλειά. Αγαθή. Μασούσα τσικλόφουσκα πάντα. Έχω και πολλές αμαρτίες και πολλά μυστικά. Και τα εκθέτω όλα εδώ. Έχεις σκεφτεί ποτέ τη συντέλεια του κόσμου? Ο Γερμανός το σκέφτηκε. Έλα, πριν από 30 χρόνια. Πλάκα μου κάνεις. Σε ένα βιβλίο που το λέει «Εχθρικός πλανήτης». Η γη διαλύεται, πάμε από κάτω και ζει ο πλανήτης κάτω από τη γη. Και ζούμε μόνο με κομπιούτερ. Έλα, ποιος είσαι, προφήτη μου? Ότι μπορεί να με περιμένει ο Φρέντι, ναι. Ο Φρέντι, όχι τώρα, δεν θέλω. Έχεις αγαπήσει μέχρι θανάτου? Ναι. Ναι. Μόνο ναι. Έτσι ερωτεύομαι εγώ. Έχω γράψει μερολόγια, έχω γράψει αυτά για τον Βαγγέλη Σιλινό. Όταν τον ερωτεύτηκα ήμουνα 9 χρονών. Ήτανε ο Διόνυσος, ήταν ένας έλουρος. Ποιο τραγούδι, Μέρη, είναι το soundtrack της ζωής σου? Μας τον πήρες νωρίς. Λάτρεψε την Ελλάδα. Λάτρεψε. Και θέλω σε μια δεδομένη ευκαιρία να χορέψω το τάρα τάρα τάρα. Τελειώσαμε. Πώς θα περάσεις την αποψινή σου ημέρα? Με το σκυλάκι. Έλα ρε Μαρία, με το σκυλάκι σου. Ή έχετε το τέλος του κόσμου και αύριο. Και το Δημήτρη. Και τι θα κάνετε? Τι θα κάνουμε? Διάφορα. Πιστεύεις ότι θα έχει κόσμο? Θα έρθει όλη η Ελλάδα. Θα γίνει χαμός. Μ' αγαπάνε. Και ντυμένη με τη κούνα μου. Αυτό ήθελα να σου πω. Κυρία να φύγω. Μακιγιάζ, αυτά θα με χτενίσετε, σας παρακαλώ δηλαδή, αυτό. Και ντυμένη και με γούνα και σανσόν. Δεν ξέρεις τι θα πει ζωή αν δεν... Να θυσιάζεις. Αν δεν θυσιάζεις λοιπόν. Ναι. Μεγάλη μας τιμή, τεράστια Μαρία Και δική Ιωάννη. Μου αγάπη μου. Καταρχάς, εγώ ταυτίστηκα με το χιούμορ που δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι και εγώ το ίδιο έχω πάθει. Να τις χαρούμε όλοι μαζί με τη Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι έχετε αυτό το κοινό, γιατί και σένα το χιούμορ είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Προσπαθούμε. Υπερασπιστείτε με παρακαλώ πολύ. Στείλτε μήνυμα στην εκπομπή. Έχεις το καλύτερο χιούμορ, Τεοκλή, από όλο τον πλανήτη. Αυτό ήταν, και είναι η αλήθεια. Γιατί έχει γενέθλια. Το χιούμορ σου σε πήραμε. Ο εργοδότης, Ελένη Χατζίδου. Το μάθαμε γι' αυτό. Να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ στη Μαρία για τα βιβλία που μας έδωσε. Και συμπάσχω πάρα πολύ με το στην κηδεία μου θα έρθει όλη η Ελλάδα και θέλω να φοράω γούνα. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλές γούνες και φέτος που έχει πολύ ελαφρύ χειμώνα δεν μπορώ να τις χαρώ. Τι θα τις χαρώ κάπου και αστείλω. Ανά, μάρε Μέρη. Αυτό εσύ. Ναι, κάτι και κουτί. Γιατί δεν τα πεις, όχι σε εμά. Εσύ τώρα Μέρη που συμπάσχεις, να δούμε τώρα στα γενέθλιά σου ποιο θα έρθει. Έχω φέρει 4. Κάτσε να δούμε ποιο θα έρθει, γιατί θα μα καλέσει πρώτα κάπου γιατί είναι και λίγο σφιχτή, δεν είναι. Από τις αγαπημένες μου συνεντεύξεις εμένα στη Φωτεινή Ψυχή του, σας το έγραψα και χθες στο group. Τρελάθηκα, παιδιά, με τις εξομολογήσεις της για το Φρέντι Γερμανό. Τρελάθηκα. Δηλαδή, από πού να το πιάσω? Από το ότι Φρέντι περίμενε με λίγο ακόμα, δεν θέλω να έρθω. Γελούσα μόνη μου.
Επίσης, όλο αυτό που είπε τέλος πάντων μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι ξέρεις, ότι μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί με το Φρέντι, που αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, απλά μέσα από το χιούμορ της το περνάει και εκεί. Γερμανάκι, όπως τρόπο. Ένα γερμανάκι, όπως το. Ναι, όπως ανέφερε αυτό το πράγμα και το είπε έτσι. Αλλά ουσιαστικά λέει δεν είναι όποτε θέλουμε και δεν μας έρχεται όποτε θέλουμε. Έχει πάρα πολύ χιούμορ η Μαρία Ιωαννίδου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοτρολάρεται, ενώ έχει κάνει πολλά πράγματα. Έτσι, αυτοτρολάρεται και συνεχίζει να αυτοτρολάρεται. Και νομίζω πως το χιούμορ, όταν το διατηρείς σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου και προχωράει τα χρόνια και συνεχίζει να είσαι έτσι, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μεγαλώνει ποτέ. Και το έχει καταφέρει, νομίζω, περίτρανα. Και όσον αφορά την εμφάνισή της και το κορμί της και τη διάρκεια της στην ελληνική ζωή. Βέβαια, στο μόνο που θα διαφωνήσω μαζί της είναι ότι δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν διάρκεια ή που είναι καιρό είναι. Τέλος πάντων, δεν μπορούν να σχολιαστούν ή δεν μπορούν να συζητηθούν για οτιδήποτε. Όχι, σημαίνει ότι έχουν κάνει κάτι σωστά όμως. Για να είναι τόσα χρόνια, αυτό σου λέει η Μαρία. Αυτό θέλω. Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν μπορείς να, μπορεί να σε σχολιάσει ο άλλος, μπορεί να συζητήσει κάτι που δεν θέλει πει. Την Αγένεια, δεν θέλει τις προσβολές όπως δεν τις θέλουμε και όλοι. Κανένας δεν θέλει τις προσβολές. Αλλά αυτό που λέει, αν καταλαβαίνω εγώ καλά, είναι ότι σίγουρα δεν χαροποιεί κανένα μαζί αρνητική κριτική, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή σε κάποια χρόνια στον χώρο δεν έχει το δικαίωμα ο άλλος να πει τη γνώμη του για σένα. Αυτό που κατάλαβα. Ακριβώς αυτό λέω. Εγώ το μόνο που βάζω πάντα ερωτηματικό κάθε φορά που ακούω μια απολαυστική συνέντευξη Μαρίας Ιωαννίδου, γιατί πάντα είναι απολαυστική η Μαρία Ιωαννίδου, είναι πώς να αισθάνεται ο σύντροφός της, ας πούμε, τόσο πολύ. Ο τωρινός της σύντροφος, που τόσο πολύ αναφέρεται πάντα στη σχέση που είχε με τον Φρέντι Γερμανό. Αυτό μόνο. Το έχει αποδεχτεί. Λέω, θα το έχει αποδεχτεί, βέβαια, γιατί είναι μια. Αλλά όσο να πεις, έτσι, στο βιβλίο ο τωρινός της σύντροφος, πώς να το ακούει αυτό όλο το πράγμα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Ναι, πάντως έχει να κάνει και με το ότι ήταν επώνυμος ο Φρέντι Γερμανός. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν και ο σύντροφός της τώρα ήταν κάποιος γνωστός του χώρου, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο έντονο όλο αυτό κιόλας μέρη. Πάντων. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Μαρία. Πάρα πολύ και για τα βιβλία της, έτσι. Και για τα βιβλία φυσικά, μας έστειλε από ένα. Μετά θα τα αλλάξουμε, θα τα διαβάσουμε και τα δύο μαζί. Και τη Φωτεινή Ψυχίδου φυσικά.